μας να την ξαναγυρίσει στα πέτρινα χρόνια τα οποία ζήσαμε το 1993 και το 2003. Όποιος προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο θα μας βρει απέναντί του. Είμαστε αποφασισμένοι και αγανακτισμένοι και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το ψωμί μας και την περιοχή μας. Ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι αυτή η επένδυση είναι ο πνεύμονας ανάπτυξης όλης αυτής της περιοχής. Ήταν μια μεγαλειώδης συγκέντρωση στο πλευρό των μεταλλορύχων. Βρέθηκαν και τοπικοί φορείς που στηρίζουν τον αγώνα τους και θέλουν να προχωρήσει η επένδυση, καθώς εκτός από τις περίπου 2.000 θέσεις εργασίας που ήδη υπάρχουν, θα ανοίξουν κι άλλες όταν ξεκινήσει η εξόρυξη στην περιοχή. Αυτός ο κόσμος εδώ σήμερα έχει μαζευτεί, είναι 5-6.000, οι οποίοι έχουν μαζευτεί εδώ για να διεκδικήσουν τις θέσεις εργασίας που αυτή η κυβέρνηση πάει να τις κόψει. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον αγώνα όχι μόνο των εργατών αλλά και όλης της περιοχής. Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης πάντως σε δηλώσεις του καθησύχασε τους εργαζόμενους. Δεν πρέπει να ανησυχούν οι εργάτες που δουλεύουν στις υπάρχουσες μεταλλευτικές χρήσεις. Δεν θα κατεβάσουμε κανέναν διακόπτη. Αλλά είναι άλλο πράγμα οι αλόγιστες επεκτάσεις μεταλλείων. Εμείς μιλάμε για τις τελευταίες αδειοδοτήσεις. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν και οι κάτοικοι που αντιδρούν στη λειτουργία του εργοστασίου. Με πορεία επιχείρησαν να φτάσουν μέχρι το εργοτάξιο στις Σκουριές. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη που βρισκόταν στην περιοχή όμως δεν τους επέτρεψε να προχωρήσουν. Είναι η ζωή μας, είναι η δουλειά μας. Και όποιος θα μπει και αποφασίσει να σταματήσει αυτή τη δουλειά θα μας βρει απέναντι. Εκατοντάδες εργαζόμενοι στα μεταλλεία μαζί με τις οικογένειές τους έχουν συγκεντρωθεί στην είσοδο του εργοταξίου στις Σκουριές. Δηλώνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν με κάθε τρόπο τις περισσότερες από 1.900 θέσεις εργασίας τους. Είμαστε αποφασισμένοι και αγανακτισμένοι και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το ψωμί μας και την περιοχή μας. Στο πλευρό τους, κάτοικοι αλλά και φορείς που όπως υποστηρίζουν, η εξόρυξη χρυσού αποτελεί οικονομική ανάσα για την περιοχή και η ενδεχόμενη ακύρωση της επένδυσης θα ήταν καταστροφική. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον αγώνα όχι μόνο των εργατών αλλά και όλης της περιοχής. Η ανάπτυξη είναι της περιοχής. Όπως λένε, η μεταλλευτική δραστηριότητα προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε μια περιοχή που η ανεργία ξεπερνά το 50%. Εδώ επάνω υπάρχουν χωριά που δεν έχουν ούτε ένα εργαζόμενο. Μας χωράει όλους αυτή η περιοχή και τον τουρισμό και τα μεταλλεία και γενικά οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει παραγωγική ανάπτυξη στη χώρα. Την ίδια ώρα, κάτοικοι και φορείς που αντιδρούν στην εξόρυξη για περιβαλλοντικούς λόγους και είχαν συγκεντρωθεί στη Μεγάλη Παναγιά, επιχείρησαν να κάνουν πορεία και αυτοί προς το χώρο του εργοταξίου. Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο τους σταμάτησαν και οι διαδηλωτές αποχώρησαν επί τα πολλές ώρες χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Όποιος προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο θα μας βρει απέναντί του. Όπως βλέπετε, αυτός ο κόσμος εδώ σήμερα έχει μαζευτεί, είναι 5-6.000, οι οποίοι έχουν μαζευτεί εδώ για να διεκδικήσουν τις θέσεις εργασίας που αυτή η κυβέρνηση πάει να τις κόψει. Από την αντίθετη πλευρά, με καταληκτικό σημείο της πορείας τους επίσης στο χοντρό δέντρο, κινήθηκαν όσοι εναντιώνονται στη συνέχιση της εξόρυξης χρυσού. Προκειμένου να αποφευθούν επεισόδια, η αστυνομία έκλεισε το δρόμο στους διαδηλωτές για να μην συναντηθούν οι δύο πλευρές. Οι αντιδρώντες στην εξόρυξη αποχώρησαν από το χοντρό δέντρο, καταγγέλλοντας τις δυνάμεις αστυνομίας που δεν τους επέτρεψαν, όπως ήταν προγραμματισμένο, να ολοκληρώσουν την πορεία τους στο εργοτάξιο. Διαπραγματεύσεις και γόνιμο διάλογο προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε να μην μπει φρένο στην επένδυση, αλλά να διασφαλιστεί και η προστασία του περιβάλλοντος, ζήτησε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Μεταλλορύχων.